Έτοιμη να αντιδράσει σε μια νέα υγειονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 4 χρόνια μετά από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού διαθέτει τα εργαλεία και τα απαραίτητα αντανακλαστικά, έχοντας λάβει τα μαθήματα από το πρόσφατο παρελθόν. Αυτό ανέφερε η Επιτρόπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας με την Στέλλα Κυριακίδου να αναλύει το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία και τους 6 πυλώνες που τελούν υποϊλοποίηση. Τα θέματα που αφορούν την ισότητα στην υγεία είναι αδιαπραγμάτευτα σε όλα τα επίπεδα. Και έτσι έχουμε κινηθεί και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Η υγεία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Προς αυτή την κατεύθυνση και με στόχο την ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας, 27 έχουν από κοινού καταρτήσει μητρό ανισοτήτων, μέσω του οποίου καταγράφονται οι αδυναμίες των εθνικών συστημάτων υγείας, ώστε αυτές να καλυφθούν και οι ανισότητες να γεφυρωθούν, συντελώντας με αυτόν τον τρόπο και στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου. 4 χρόνια μετά έχουμε προχωρήσει και έχουμε πετύχει περισσότερα από ό,τι έχουν γίνει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε νέες συστάσεις για πληθυσμιακό έλεγχο. Με τη Στέλλα Κυριακίδου να υπεραμείνεται την ίδια ώρα των χειρισμών της πανδημίας, ενώ έσπευσε να διασκεδάσει τις ανησυχίες για πιθανές παρενέργειες αναφορικά με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, υποδεικνύοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει οποιασδήποτε ενδείξεις. Τα 2 μαύρα κουτιά του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε από τους Ουκρανούς με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 74 άνθρωποι αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στους Ρώσους, όπου κατηγορούν το Κίεβο πως έκανε χρήση δυτικών πυράβλων.